μεγάλα λόγια πρέπει να λείπουν από το Υπουργείο αυτό. Και οι εφάνταστες δηλώσεις και οι πομφόλικες ή επικοινωνιακές. Οπότε στηριχτήκαμε αποκλειστικά σε στοιχεία για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το εθνικό μας σύστημα υγείας. Και επειδή γίναμε κοινωνοί και εσείς και εμείς επαναλαμβανομένως τα τελευταία χρόνια για αυτές τις περίφημες 10.000 προσλήψεις έξτρα που έκανε η τελευταία κυβέρνηση, μιλάω για μόνιμους, στο κομμάτι της υγείας, θέλω να σας πω ότι από το 2015 έως το 2019 αποχώρησαν από το ΕΣΥ 8.577 και προσελήφθησαν 7.205. Άρα λοιπόν, 1300. Άρα λοιπόν 1.372 δεν αναπληρώθηκαν. Προσέξτε, ούτε το ένας προς ένα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, που είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρώτης προτεραιότητας για μας, γιατί είναι η πρώτη επαφή με το ΕΚΑΒ, η πρώτη επαφή των πολιτών με το ΕΣΥ. Ένα στα δύο νοσοκομεία δηλώνουν ότι δεν έχουν σύστημα διαλογής. Δηλαδή ότι πάνε οι πολίτες και στην τύχη πηγαίνουν στον παθολογικό τομέα, στα ΤΕΠ, στο χειρουργικό και ούτω καθεξής. Ή κάποιο security τέλος πάντων τους καθοδηγεί. Και τρία στα τέσσερα νοσοκομεία μας δηλώνουν ότι δεν έχουν καταγραφή του χρόνου αναμονής. Δηλαδή πάει ένας πολίτης και δεν ξέρει πόση ώρα θα περιμένει, σε ποιο τμήμα, πότε θα τον δεχτεί, θα τον εξετάσει ένας γιατρός, πότε θα προχωρήσει την εργαστηριακή του εξετάσεις και ούτω καθεξής. 8 στα 10 νοσοκομεία μας δηλώνουν ανεπάρκεια στελέχωση των κλινικών παθολογικού τομέα. Αυτό για να καταλάβετε πόσο μεγάλο θέμα είναι στα μεγάλα νοσοκομεία η αναμονή, τα ΤΕΠ, τα ράτζα και ούτω καθεξής. Και 9 στα 10 νοσοκομεία μας δηλώνουν ανεπάρκεια στελέχωση κλινικών χειρουργικού, διαγνωστικού και εργαστηριακού τομέα. Αυτό για τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η κατανομή των κλινικών. Και επειδή κάποιοι μας είπαν ότι τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν τέλεια, αν υπάρχει μία κλινική, δύο κλινικές, τρεις κλινικές, ποια η πληρότητα σε κάθε κλινική, πώς ανταποκρίνονται στην εφημερία, πώς αντιμετωπίζουν τα περιστατικά, πώς λειτουργούν μεταξύ τους, δηλαδή αν η χειρουργική κλινική πρέπει να προχωρήσει σε μία επέμβαση, σε πόσο χρόνο έχουν τα εργαστηριακά, ποια αναμονή υπάρχει, αν θα μπουν σε μία κλινική, πόσο χρόνο χρειάζεται μια διαγνωστική εξέταση. Μα προφανώς στο ιδιωτικό τομέα αυτό μπορεί να είναι μισή ή μία μέρα ή μία μισή μέρα. Στο δημόσιο μπορεί να είναι 15 μέρες, 16 μέρες, 17 μέρες. Αυτή είναι η εικόνα του εθνικού συστήματος υγείας. Αυτό αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες. Επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε βρίσκεται σε αυτή τη θέση έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Μου είναι αδιάφορη η πολιτική αντιπαράθεση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει και μας ενδιαφέρει είναι πώς θα υπηρετήσουμε τον πολίτη. Πώς θα βοηθήσουμε μέσα στην ελληνική οικογένεια όταν θα χρειαστεί να πάει σε ένα ΤΕΠ νοσοκομείο, όταν θα χρειαστεί να έρθει σε επαφή με το εθνικό σύστημα υγείας, να μπορεί να αισθάνεται κάθε λίγο ότι βελτιώνουν τα πράγματα.